Όπω γνωρίζετε, σύμφωνα με τον νόμο που άλλαξε το 2023-5027, επιβάλλει στου Δήμου ε, να εισπράξουν ανίσπαθε οφειλέ πριν την πενταετία, πριν αποσβέσει η πενταετία. Σα θυμίζω ότι πριν υπήρχε η περίοδο των 20 ετών, αυτό άλλαξε και έγινε πενταετία, όμω έδωσε τη δυνατότητα στου Δήμου, ανά τη χώρα, ε, μια περίοδο γέφυρας μεταξύ 23 έως και 25 να εισπράξουν και όλες τις οφειλές των συνδημοτών, των ανθρώπων που οφείλουν στο Δήμο, έτσι ώστε να μην παραγραφούν την 20 ετία. Συνεπώς, από το 23 έως το, το Μάρτιο του 25 έχουμε τη δυνατότητα να εισπράξουμε όλες τις απαιτούμενες οφειλές για το διάστημα της 20ετίας ο Δήμος αν κάποιος χρωστάει και δεν δώσει σημεία ζωής, δεν ρυθμίσει τη δόση του, είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να ασκήσει όλα αυτά τα αναγκαστικά μέτρα που έχει να κάνει με την κατάσχεση από λογαριασμού τραπέζη ή και δέσμευση αφημή και όχι μόνο. Εμείς έχουμε πει ότι πάνω από 50 ευρώ θα προβούμε στη διαδικασία κατάσχεσης λογαριασμών και πάνω από 300 ευρώ θα δεσμεύεται και διοικητικά δηλαδή το άφημι των πολιτών. Δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί, δεν είναι ο σκοπός μας, δεν είναι η κουλτούρα μας ε, να δημιουργήσουμε αναστάτωση ε, στην κοινωνία και μάλιστα στα πρώτα μας βήματα οι, οι δυνατότητες που έχουν δίνει είναι από 12 έως 24 δόσεις ε, ταυτόχρονα εμεί πιέζουμε και την κεντρική κυβέρνηση μέσω τη ΣΚΕΔΕ να δούμε να, στην πορεία να δούμε πώ μπορεί να γίνει μια πιο γενναία ρύθμιση μεγαλύτερη δυνατότητα και, και, για την εισπραξιμότητα αλλά και για του πολίτε. Και αυτό είναι σε εξέλιξη αυτή τη διαδικασία. Ωστόσο, ε, το ένα δεν είναι το άλλο. Θα πρέπει να προστρέξουν οι πολίτε, οι συνδυμότε μα και να δουν πραγματικά τι οφειλέ του, να ρυθμίσουν και στην πορεία, αν γίνει μια πιο γενναία ρύθμιση, ε, θα ενταχθούν αυτομάτω στη γενναία ρύθμιση. Ε, αυτό όμω που θέλω να κρατήσει η κοινωνία του Ερακλείου, η συνδυάτη μα είναι ότι δεν έχει να κάνει με πολιτική απόφαση, μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει να κάνει με νόμου του κράτου, με του νόμου του κράτου, με του οποίου όλοι είμαστε δεσμευμένοι να του